Μια τετράωροφη πολυκατοικία καταρρέει στην Κωνσταντινούπολη στις 8:45 το πρωί. Μπροστά στα μάτια ανυποψίας των περαστικών. Ένα αστικό λεωφορείο σταματάει την τελευταία στιγμή πριν καταπλακωθεί από τα ερείπια. Στο σημείο επικρατεί πανικός. Η σκόνη καταπίνει τα πάντα. Ο κόσμος τρέχει να σωθεί. Στο σημείο φτάνουν σωστικά συνεργεία και ξεκινούν οι έρευνες διάσωσης. Όσων έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα. Οι διασώστες βγάζουν μέσα από τα συντρίμια εγκλωβισμένους και τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία της περιοχής. Τραγικός απολογισμός, ένας νεκρός και 8 τραυματίες. Στο κτίριο αυτό βρίσκονταν ένα εστιατόριο στο ισόγειο και άλλοι 3 όροφοι επάνω. Ευτυχώς σώθηκαν όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας. Δεν τα κατάφερε όμως ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που βρίσκονταν στο ισόγειο. Σε κατάσταση σοκ, διασωθέντες ένικοι περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν. Η πολυκατοικία έχει κατασκευαστεί το 1988, αλλά αργότερα προσθέθηκαν 2 ακόμη όροφοι. Ενώ τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι στο τσιμέντο για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε άμμος θαλάσσης. Hemen başında bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen göçükte vefat eden insanımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından göçükle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου και ένα ακόμη άτομο έχουν συλληφθεί. Το κτίριο είχε κριθεί καταφυστέως στο πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού για την αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων, αλλά ο ιδιοκτήτης του δεν ήθελε να συμμορφωθεί.